συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την μεγάλη προσπάθεια που κάναν σήμερα. Δικαιούμασταν κάτι καλύτερο από αυτό το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Πακτιακού ήταν καλύτερη, είχε ευκαιρίες. Μπήκανε δύο γκολ από λιγορίες που έλειψε η συγκέντρωση των παικτών της ομάδας μου. Και ιδίως στο δεύτερο γκολ που στο λεπτό που μπήκε άλλαξε και τη ροή και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο, ισορροπήσαμε. Και παρόλο που είχαμε την αποβολή, η οποία είναι τελείως άδικη, που έβαλε παίχτη ενώ το φάουλ της δεύτερης κίτρινης κάρτας το έκανε άλλος παίχτης δικός μας. Παρόλα αυτά με 10 παίχτες πιέσαμε τον αντίπαλο και δικαιούμασταν κάτι καλύτερο. Συνεχίζουμε, εύχομαι καλή πορεία στην ομάδα των Ολυμπιακών. Πόσο επηρέασε η αποβολή στην ομάδα και την Σίγουρα επηρέασε και ιδίως στο σημείο του παιχνιδιού που έγινε, ήταν όταν πιέζαμε και θέλαμε την ισοφάριση. Παρόλο αυτό και με 10 παίκτες πιέσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλο και δικαιούμασταν κάτι καλύτερο στο τέλος. Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την κατοχή μπάλας. Προσπαθήσαμε να παίξουμε γιατί ο αντίπαλος ήταν με όλη στην άμυνα, όλη η ομάδα είχε αμυντικούς προσανατολισμούς. Προσπάθησαμε να παίξουμε από τα πλάγια. Κάναμε ευκαιρίες, είχαμε δύο δοκάρια. Παρόλο που κάναμε το 1-0, δεχτήκαμε ένα γκολ από μια στημένη φάση, από ένα φάουλ. Όλο και όλο ήταν αυτό που έκανε ο αντίπαλος στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά το ποδόσφαιρο αυτά έχει. Μετά αλλάξαμε τακτική. Το δεύτερο γκολ ήταν πάρα πολύ ωραίο. Παίξαμε από τα πλάγια και όταν μια ομάδα βρίσκεται όλη στην άμυνα, πιστεύω ότι ο τρόπος παιχνιδιού πρέπει να είναι από τα πλάγια, να σπάσουμε την άμυνα ένας με έναν για να βγουν οι σέντρες. Ρισκάραμε στα τελευταία 7-8 λεπτά, παίξαμε με δύο επιθετικούς και έτσι ήρθε και το δεύτερο γκολ. Θα έλεγα στο δεύτερο ημίχρονο παρασυρθήκαμε στο ρυθμό του αντιπάλου γιατί έπαιζε με μεγάλες πάσεις από την άμυνα στην επίθεση και δεν είχαμε κατοχή μπάλας. Θα έλεγα ότι μας επηρέασε και το άγχος, θέλαμε την νίκη. Η ουσία είναι όμως ότι κερδίσαμε το παιχνίδι και πήραμε τους 3 βαθμούς. Μία χωτική νίκη πιστεύετε πώς? Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσε να γίνει κάποιο λάθος, όχι ότι κινδυνεύσαμε από οργανωμένη επίθεση. Στο ποδόσφαιρο γίνονται όλα, θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί και κάποιο γκολ. Έτσι γίνονται στο ποδόσφαιρο. Αλλά πιστεύω δεν κινδυνεύσαμε. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός Αστέρας προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε. Τώρα πήρε την νίκη, απλά σε βαθμούς του παραμυθιά. Παίζοντας ποδόσφαιρο κατοχής, σημαίνει κάτι αυτό? Ότι ενώ περιμένει κανείς πρώτη ομάδα που είχε ένα δεύτερο γκολ, ξαφνικά ισοφαρίζεται. Το ίδιο συνέβη και στη Σιάτιστα. Το ίδιο και στο Σουλυπαραμυθιά. Αυτό που συνέβη στην Παραμυθιά συμβεί και σήμερα εδώ. Ναι, αυτό είπα και προλίγο. Το ποδόσφαιρο σήμερα μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο, να έχει κατοχή και να γίνει μια φάση, ένα λάθος, μια κακή εκτίμηση από τους αμυντικούς και να μπει ένα γκολ. Και όπως και πιστεύω κι εγώ και θέλω να παίζουμε ποδόσφαιρο, πολλές φορές παίζει, χάνει ευκαιρίες. Τα βλέπετε εξάλλου και σε μεγάλα παιχνίδια που γίνονται, Super League και Champions League. Παίζει μια ομάδα και τυχαίνει να κάνει ο άλλος ένα στημένο, ένα κόρνερ, ένα φάουλ, να φάει ένα γκολ και να μην μπορεί να σκοράρει μετά για να ισοφαρίσει ή ακόμα και να κερδίσει το παιχνίδι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Ναυπάκτου. Μπήκανε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Μας πιέσανε αρκετά. Δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Είχαν την κατοχή της μπάλας. Εμείς μπήκαμε λίγο πιο, να τους περιμένουμε λίγο πιο πίσω. Δεχτήκαμε τον γκολ, μετά ανεβήκαμε λίγο να ισοφαρίσουμε. Από μια στιγμένη φάση βάλαμε τον γκολ. Ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε. Μετά ισορροπήσαμε λίγο το παιχνίδι, αν και πάλι ο αντίπαλος είχε την πρωτοβουλία. Είχε και 2-3 καλές φάσεις πάλι. Φάγαμε τον γκολ 46.
ενώ περιμέναμε να μπούμε με την ισοπαλία στα αποθητήρια να μπούμε μετά να παίξουμε, γιατί μας πίεζαν. Στο δεύτερο μπήκαμε πολύ καλά, πιέσαμε, είχαμε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες, ο αντίπαλος δεν έκανε σχεδόν καμία φάση. Δεχτήκαμε και την κόκκινη γύρω στο 65-70 εκεί, που έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Και εντάξει, χάσαμε. Μας αφήνει μια πικρία το σημερινό αποτέλεσμα, γιατί είχαμε καλή εμφάνιση απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο και σε μια πολύ καυτή έδρα, Κωνσταντίνα. Ναι, σίγουρα μας αφήνει, γιατί σε κάθε παιχνίδι πρέπει να κυνηγάμε να παίρνουμε βαθμούς. Κάθε παιχνίδι που περνάει δεν ξαναγυρνάει. Εντάξει, τώρα χάσαμε όμως. Πάμε να κερδίσουμε την Κυριακή που έχουμε αγώνα στην έδρα μας. Μπορούσαμε να πάρουμε βαθμό τουλάχιστον, πιστεύω. Εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Τώρα θα πρέπει να πάμε σε μένα όμως. Εγώ συγχαρητήρια στα παιδιά. Μια πολύ καλή ομάδα. Δεν φοβήθηκε να παίξει. Εντάξει. Ευτυχήσαμε και προηγηθήκαμε νωρίς. Συνεχίσαμε, είχαμε κάνει δύο φάσεις ακόμα, δοκάρι. Εντάξει, δεν ευτυχήσαμε να πάρουμε κι άλλο γκολ, να είμαστε πιο άνετοι για τη συνέχεια. Ισοφαριστήκαμε. Μετά νομίζω ήμασταν λίγο πιο αγχώδεις. Κβιάζαμε καταστάσεις, δεν είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας. Ήρθε το γκολ στο τέλος του ημιχρόνου. Μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπε το παιδί, κλειστήκαμε πίσω χωρίς λόγο, πιστεύω. Εντάξει, υπήρχε ένα άγχος. Γιατί παίζαμε στην έδρα μας σε αυτή την κατηγορία μετά από πολλά χρόνια. Είχε έρθει πολλοί κόσμος, πιστεύω αγχωθήκαμε. Εντάξει, κρατήσαμε το σκορ, κερδίσαμε, ό,τι έγινε έγινε. Κοιτάμε τη συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο και μας στήριξε. Δεν σταμάτησε να τραγουδάει από την πρώτη στιγμή. Τους θέλουμε και στη συνέχεια να είναι δίπλα μας. Και πιστεύω σε μια πολύ καλύτερη συνέχεια. Εντάξει. Στόχος είναι να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Πιστεύω έχουμε ένα καλό υλικό, δουλεύουμε πολύ καλά, δουλεύουμε σωστά και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο ώστε να ευχαριστηθεί ο κόσμος που έρχεται και μας βλέπει και να το ευχαριστιόμαστε κι εμείς. Θα δούμε. Έχουμε πολύ. Η έδρα μας είναι το δυνατό μας σημείο με τον κόσμο. Εντάξει, σήμερα δεν το δείξαμε. Αλλά πιστεύω στη συνέχεια θα λυθούμε και εμείς πιο πολύ. Δεν θα υπάρχει άγχος. Και να δείξουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες.